Σήμερα έχουμε οργανώσει ένα αφιέρωμα εδώ στη Σχολή Καλλοτεχνών, το Εργαστήριο Σκηνογραφίας Ενδυματολογίας της Σχολής Καλλοτεχνών, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα θεάτρου, την οποία τιμούμε. Η Παγκόσμια ημέρα θεάτρου θεσμοθετήθηκε το 1962 από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου της UNESCO και γιορτάζεται κάθε χρόνο. Το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου αναθέτησε μια διεθνή προσωπικότητα του θεάτρου να συγγράψει το μήνυμα για τη μέρα, αυτήν που μεταδίδεται διεθνώς. Για φέτος το έχει συγγράψει ο Σάιμον Μακμπάρνεϊ, Βρετανός σκηνοθέτης, θεατρικός συγγραφέας και ηθοποιός, συνιδρυτής της ομάδας Théâtre de Complicité. Εμείς τιμούμε τη μέρα αυτήν εδώ. Έχουμε οργανώσει μια σειρά από δράσεις. Η πρώτη δράση έγινε το πρωί. Ήταν η μετάδοση του μηνύματος της Παγκόσμιας ημέρας θεάτρου με τη φωνή των φοιτητών του Εργαστηρίου Σκηνογραφίας και Ενδυματολογίας Σχολής Καλλοτεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Μεταδόθηκε από τη ραδιοσυχνότητα της ΕΡΤ της Φλόρινας και ήταν, ομολογώ να πω, πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι οι νέοι καλλιτέχνες του θεάτρου οι οποίοι μεταδίδουν αυτό το μήνυμα, το οποίο είναι το μήνυμα που έχει γράψει ο Σάιμον Μακμπάρνεϊ, είναι πολύ κοινωνικό και ανθρώπινο. Μας μιλάει για την κοινωνική διάσταση του θεάτρου και την ανθρώπινη διάσταση της συλλογικότητας που δημιουργεί η θεατρική πράξη. Καθώς μας μιλάει πολύ και για το δικό μας πολιτισμό, για το αρχαίο ελληνικό θέατρο, την Επίδαυρο και τον Πολύκλητο τον νεότερο που σχεδίασε την Επίδαυρο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια παρουσίαση των εργασιών των φοιτητών εδώ στο μεγάλο αμφιθέατρο της Παιδαγωγικής Σχολής στη Φλόρινα. Παρουσιάζονται εργασίες των φοιτητών, μακέτες και κουστούμια από σκηνογραφίες τους για το θέατρο και την όπερα, για τη σκηνογραφία και την ενδυματολογία για θέατρο και όπερα. Έχουμε στην όπερα την Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι, όπου βλέπετε και το κουστούμι που είναι πίσω μου. Το πιο πίσω κουστούμι είναι οι βάκιες του Ευρυπίδη. Στο θέατρο έχουμε μεγάλη ποικιλία θεατρικών ειδών και περιόδων. Ξεκινάμε από το αρχαίο ελληνικό θέατρο και φτάνουμε μέχρι το θέατρο του 20ου αιώνα. Έχουμε ματωμένο γάμο του Λόρκα, το κλασικό θέατρο του 19ου αιώνα, Βυσσινόκηπο του Τσέχοφ, και ταυτόχρονα παραμένει ανοιχτό και επισκέψιμο το εργαστήριο σκηνογραφίας και ενδυματολογίας στο κεντρικό κτίριο της Σχολής Καλλοτεχνών, όπου εκεί το κοινό μπορεί να δει εν εξελίξη εργασίες των φοιτητών, που δουλεύονται τώρα δηλαδή, και έχουμε ετοιμάσει και μία προβολή, ένα μικρό αφιέρωμα στους Théâtre de Complicité, που μέλος των οποίων και συνιδρυτής είναι και ο Σάιμον Μακμπάρνεϊ, που έγραψε το φοιτητικό μήνυμα, με μία επιλογή από αποσπάσματα από τα πιο εμβληματικά έργα τους. Με αφορμή μάλιστα την Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου, σήμερα οργανώσαμε μία έκθεση με κουστούμια και σκηνικά από διάφορα θεατρικά έργα. Παρουσιάζονται εδώ στο παιδαγωγικό κτίριο, στο μεγάλο θέατρο της Σχολής Παιδαγωγικής. Τι να πούμε, είμαστε πραγματικά, θέλουμε να ασχοληθούμε με το θέατρο και οι δύο, ναι. Γενικά. Είναι κάτι μαγικό. Είναι ένα μικρό όνειρο, ναι. Ναι. Είναι κάτι που σε πάει αλλού. Δημιουργία μιας ιδιαίτερης ατμόσφαιρας. Είναι πολύ ιδιαίτερο εργαστήριο. Δημιουργία μιας ψευδαίσθησης. Θέλει πολύ αυστηρότητα και δουλειά. Βεβαίως, πολύ δουλειά. Ο κύριος Πρωτοψάλτου μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε όλα. Μας έχει δώσει το μονοπάτι στην ουσία για να ανακαλύψουμε αυτόν τον ονειρικό κόσμο. Και είμαστε ευγνώμονες πάρα πολύ. Πρωτοπόρο είναι κάθε εγχείρημα που κάνουμε στο Πανεπιστήμιο εδώ, νομίζω. Γιατί αυτή είναι η λογική μας και η υποοπτική μας πάνω στα πράγματα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα θεάτρου με αυτή τη δράση. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να δείξουμε τη δουλειά μας, να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο. Να μιλήσω εγώ για την εμπειρία μου στο εργαστήριο, μιας και εκπληρώνω το όνειρό μου. Και στάθηκα πολύ τυχερή γιατί ο κύριος Πρωτοψάλτου είναι μια αποκάλυψη. Είναι κάτι ξεχωριστό που δεν το συναντά στην Ελλάδα. Το μάθημά του, αλλά και ο τρόπος του και σαν άνθρωπος ο ίδιος. Νιώθω τυχερή για αυτό που γίνεται. Βλέπετε και η δουλειά των παιδιών, το αποτελέσμα της, ένα κομμάτι μάλλον από τα αποτελέσματα της δουλειάς των παιδιών. Και θα συνεχίσουμε γιατί είναι κάτι εξαιρετικό και κάτι καινοτόμο θα λέγει για τα μέρη, για την περιοχή μας και για τη σχολή. Άρα για τα παιδιά που σας ακούν,
θα λέγανε ότι καλώς θα επιλέξουν τη σχολή καλών τεχνών Φλόρινας. Ναι, ναι, και αν αγαπούν και το θέατρο, το εργαστήριο σκηνογραφίας που το έχει ο κύριος Πρωτοψάλτου είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί στη ζωή τους. Τέτοιου είδους δράσεις είναι εξαιρετικό που γίνονται και είναι πολύ σημαντικό και που συμμετέχουμε εμείς, αλλά γίνονται με σκοπό να φύγει από το εργαστήριο, να φύγει από τη σχολή αυτή η δουλειά που κάνουμε, να ακουστεί από άλλους και εννοείται να ενθαρρύνουμε κόσμο να έρθει εδώ, γιατί πραγματικά από ό,τι βλέπετε και από ό,τι θα δείτε και στη συνέχεια και όσοι έρθουν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, θα καταλάβουν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνουμε και γίνεται με απόλυτο επαγγελματισμό. Όπως είπε και η Γιούλη πρωτήτερα, το εργαστήριο, ο κύριος Πρωτοψάλτου, τα έχει οργανώσει όλα με απόλυτη ακρίβεια και κεραιότητα, οπότε αυτό φαίνεται στη δουλειά και εννοείται ενθαρρύνουμε κόσμο να έρθει, να δει, να παρακολουθήσει και να συμμετέχει.